Πολίτες που θρηνούν τους νεκρούς στον τόπο του ποδοπατήματος στη Σεούλ αφήνουν μερικά λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας. Το Halloween Party μετατράπηκε σε πραγματικό εφιάλτη στη συνοικία Ιτεγουόν, η οποία φημίζεται για την νυχτερινή διασκέδαση. Περισσότεροι από 150 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 80 τραυματίστηκαν. Ένα τεράστιο πλήθος είχε συγκεντρωθεί στη δημοφιλή συνοικία για να γιορτάσει το Halloween. Ήταν η πρώτη μεγάλη δημόσια συνάθρηση στη Σεούλ μετά την άρση των περιορισμών κατά του COVID. Καθώς το πλήθος γινόταν όλο και πιο απίθαρχο, επηρεασμένο προφανώς και από την κατανάλωση αλκοόλ, άρχισε να επικρατεί συνωστισμός. Εκατοντάδες άνθρωποι ποδοπατήθηκαν σε ένα λαβύρινθο από στενά σοκάκια. Τα περισσότερα θύματα είναι νέοι περίπου 20 ετών. Ανάμεσά τους και περισσότεροι από 20 ξένοι υπήκοοι από την Κίνα, τη Ρωσία, το Ιράν, την Νορβηγία και άλλες χώρες. Ο φίλος μου είπε κάτι τρομερό συμβαίνει έξω. Ρώτησα γιατί και μου είπε ότι κάποιος πέθανε. Το ρώτησα τι εννοεί. Πήγα έξω να δω και κάποιοι έκαναν καρδιοαναπνευστική ανάνυψη. Έχω πάει σε πολλά Halloween στην Κορέα, έχει πάντα κόσμο, αλλά δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Με εξέπληξε πολύ και λυπήθηκα που συνέβη. Είναι κάτι που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για φρικιαστικές στιγμές. Στην περιοχή βρίσκονταν περίπου 100.000 άτομα, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης. Οι αρχές προειδοποίησαν ότι ο ρυθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. 19 από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.